Σήμερα θα εξερευνήσουμε την εκπληκτική ιστορία του Paul Nicklin, έναν από τους πιο εμπνευσμένους φωτογράφους του National Geographic και ένα αληθινό πρωταγωνιστή στον κόσμο του Instagram. Γεια σου, είμαι η Ματίνα Καμπακίδου, σε καλωσορίζω στο κανάλι. Αν είσαι για πρώτη φορά εδώ, μαζί μου μαθαίνεις να χειρίζεις τα social media, να μεγαλώνεις λογαριασμού σου, να προβάλλεις την επιχείρησή σου προς τα έξω, γι' αυτό κάνε εγγραφή στο κανάλι, δεν θέλεις να χάνεις κανένα βίντεο που ανεβάζω. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι έχω δημιουργήσει μαθήματα για το πώς θα γίνεις Instagram expert, αποτελούνται από 80 βίντεο, μπορείς να τα παρακολουθήσεις στο δικό σου χρόνο και χώρο, έτσι ώστε να πάρεις followers και να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου. Θα βρεις όλες τις λεπτομέρειες κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον Paul Nicklin. Ο Paul Nicklin δεν είναι απλά ένας φωτογράφος. Είναι ένας παθιασμένος εξερευνητής και προστάτης της φύσης που έχει καταφέρει να μοιραστεί το πάθος του με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσα του λογαριασμού του στο Instagram. Σε αυτό το βίντεο θα ρίξουμε μια ματιά στο πώς ο Paul Nicklin κατάφερε να μεγαλώσει το λογαριασμό του στο Instagram και να επιτύχει την επίδειξη της φυσικής ομορφιάς και την ανάγκη για διατήρηση του περιβάλλοντος. Είμαστε έτοιμοι να εμβαθύνουμε σε αυτή τη συναρπαστική ιστορία? Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί πώς ο Paul Nicklin έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους φωτογράφους στο Instagram. Γράψε μου στα σχόλια ποιανού εκπληκτική ιστορία που έχει μεγάλο λογαριασμό στο Instagram θέλεις να εξερευνήσουμε την επόμενη φορά και να αναλύσουμε το προφίλ του και εγώ θα ετοιμάσω ένα βίντεο για σένα. Στα βάθη του κόσμου της φωτογραφίας και της περιβαλλοντικής προστασίας υπάρχει ένας άνθρωπος που καταφέρει να συνδυάζει την αγάπη για την άγρια ζωή με την τέχνη της κάθε της πτώσης στον κόσμο της φωτογραφίας. Ο Paul Nicklin, ένας φωτογράφος του National Geographic, δεν τραβά απλά εικόνες, καταγράφει ιστορίες. Κάθε φωτογραφία του είναι μία πύλη που μας οδηγεί σε μια εκπληκτική εξερεύνηση του φυσικού κόσμου. Από τις παγωμένες περιοχές της Ανταρκτικής μέχρι τα τροπικά νησιά του Ειρηνικού, ο Paul δεν φοβάται να πάει όπου χρειάζεται για να απαντήσει τις μοναδικές στιγμές της φύσης. Με τη φωτογραφική του μηχανή στο χέρι και το πάθος στην καρδιά, εισβάλλει στον κόσμο των άγριων ζώων, αφήνοντας πίσω του απίστευτες εικόνες που μας κερδίζουν στην καρδιά. Αλλά ο Paul δεν είναι απλά ένας φωτογράφος, είναι ένας πρωτοπόρος στον αγώνα για τη διατήρηση της φύσης. Μέσα από το έργο του προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την προστασία των άγριων ζώων και των οικοσυστημάτων του. Με εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram έχει καταφέρει να κάνει τη φωνή του να ακουστεί παγκοσμίως. Έτσι λοιπόν αναρωτιέστε πώς ο Paul Nicklin κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα πρόσωπα στο Instagram. Η απάντηση είναι απλή. Με την αγάπη του για τη φύση, τη δέσμευσή του για την προστασία της και την ικανότητά του να μεταφέρει τις ιστορίες του μέσα από τις εντυπωσιακές φωτογραφίες του, έχει καταφέρει να κερδίσει τις καρδιές και τα μυαλά εκατομμύριων ανθρώπων παγκοσμίως. Όπως πολύ απλά μπορείς να καταλάβεις, ο Paul Nicklin δεν κυνήγησε τους followers στο Instagram. Απλά αφοσιώθηκε σε αυτό που αγαπά να κάνει και έτσι κέρδισε τον κόσμο. Καθώς ο Paul Nicklin προχωρούσε την καριέρα του, ανακάλυπτε διάφορες πρακτικές και τεχνικές που τον βοήθησαν να μεγαλώσει το λογαριασμό του στο Instagram και να ενισχύσει την επιρροή του στην πλατφόρμα. Ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία του στο Instagram ήταν η συνεχής αναβάθμιση των φωτογραφικών του δεξιοτήτων και η διάθεσή του να μοιραστεί τις γνώσεις του με άλλους. Άρα δηλαδή πρόσφερε κάτι. Μέσα από συμβουλές, οδηγίες και τεχνικές που μοιράζεται, καταφέρνει να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει μια ολόκληρη γενιά φωτογράφων που αναζητούν το επόμενο μεγάλο κλικ. Επιπλέον, ο Paul αναζητά συνεχούς νέους τρόπους για να δείξει την ομορφιά και τη θαυμαστή ποικιλομορφία του φυσικού κόσμου μέσω των φωτογραφιών του. Από τη χρήση νέων τεχνολογιών στη φωτογραφία μέχρι την εφαρμογή διαφορετικών εφέ και φίλτρων, καταφέρνει να προσφέρει στο κοινό του μια συνεχώς ανανεούμενη και εντυπωσιακή εμπειρία. Τέλος, η συνεχής αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους ακολούθους του αποτέλεσε άλλο ένα κλειδί για την επιτυχία του στο Instagram. Απαντά σε σχόλια και ανταλλάζει απόψεις με το κοινό του. Δημιουργεί ένα αίσθημα κοινότητας και συμμετοχής που ενισχύει τη σχέση του με τους ακολούθους του και τον κάνει ακόμη πιο δημοφιλή στην πλατφόρμα. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε και να βάλουμε σε βήματα τις κινήσεις του Paul Nicklin και πώς τελικά μεγάλωσε το λογαριασμό του. Το πρώτο λοιπόν που έχει και παρατηρούμε είναι η αυθεντικότητα και η αληθινότητα. Ο Paul Nicklin μοιράζεται φωτογραφίες και ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την αγάπη του και το σεβασμό του προς τη φύση. Το δεύτερο βήμα είναι η κοινωνική συμμετοχή. Δεν περιορίζεται ο Paul Nicklin μόνο στη δημοσίευση φωτογραφιών, αλλά επίσης αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και την ανάγκη για διατήρηση του περιβάλλοντος μέσα από τη συμμετοχή σε προγράμματα προστασίας της φύσης και τη διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.
Αυτή η δράση εμπνέει τους ακολούθους του να ενεργοποιηθούν και να συμμετάσχουν σε παρόμοιες προσπάθειες. Το επόμενο βήμα είναι η καλλιτεχνική αξία. Οι φωτογραφίες του Paul Nicklin δεν είναι απλώς καλά στημένες, αλλά εκπέμπουν και μια καλλιτεχνική αξία που τις κάνει να ξεχωρίζουν. Η ικανότητά του να αποτυπώνει την ομορφιά και τη ζωή της φύσης με τρόπο που συγκινεί και εντυπωσιάζει το κοινό του, τον καθιστά ένα εξαιρετικό φωτογράφο που αξίζει να ακολουθείς. Το επόμενο βήμα είναι συνεργασίες και εταιρικές σχέσεις. Ο Paul Nicklin συνεργάζεται επίσης με διάφορες εταιρείες και οργανισμούς που συμμετέχουν στη διατήρηση της φύσης. Αυτές οι συνεργασίες του παρέχουν επιπλέον εκθέσεις και ευκαιρίες να μοιράζεται το έργο του με νέο κοινό και να επεκτείνει τον κύκλο των ακολούθων του. Συνεχίζοντας φυσικά, επόμενα βήματα είναι η κινηματογραφική του παρουσία. Ο Paul Nicklin δεν περιορίζεται μόνο στη φωτογραφία, αλλά εκτείνει την επιρροή του και στο κινηματογράφο. Με τη δημιουργία ποιοτικών ντοκιμαντέρ και την ανάρτησή του στο Instagram, προσφέρει μια νέα διάσταση στην εμπειρία των ακολούθων του, ενισχύοντας την κοινότητά του και προσελκύοντας νέους ακολούθους. Επόμενο βήμα είναι η συνεργασία με αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Ένα άλλο κλειδί για την αύξηση της ορατότητάς του στο Instagram είναι η συνεργασία με άλλους επαγγελματίες της φωτογραφίας και της περιβαλλοντικής διατήρησης. Αυτές οι συνεργασίες δημιουργούν ευκαιρίες για διασυνδέσεις και συνεργασίες που βοηθούν στην αύξηση της ορατότητάς του και της επίδρασής του στην πλατφόρμα. Τέλος, είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση στο επόμενο βήμα. Ένας ακόμα λόγος για την αύξηση της απήχησής του στο Instagram είναι η διαρκής προσπάθειά του να εκπαιδεύει και να ενημερώνει το κοινό του για τη φύση και την περιβαλλοντική διατήρηση. Μέσα από τις φωτογραφίες και τα μηνύματά του μοιράζεται γνώσεις και ευαισθητοποιεί τους ακολούθους του σε ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα λοιπόν τα παραπάνω ενισχύουν την εικόνα του Paul Nicklin ως ένα επιτυχημένο και επίδοξο επαγγελματία του Instagram που επικοινωνεί με το κοινό του με φιλικότητα και αυθεντικότητα. Αν λοιπόν και εσύ θέλεις να ξεκινήσεις ένα καινούριο λογαριασμό στο Instagram, τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις είναι τα εξής. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να καθορίσεις τον τοπικό σου στόχο. Επέλεξε ένα συγκεκριμένο θέμα ή τομέα που σε ενδιαφέρει και στο οποίο έχεις εμπειρία ή πάθος. Εστίασε στο να δημιουργείς περιεχόμενο που θα ξεχωρίσει σε αυτόν τον τομέα και θα προσελκύει το κοινό σου. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου. Δημιούργησε περιεχόμενο που είναι μοναδικό και αυθεντικό. Μοιράσου φωτογραφίες, βίντεο ή ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά σου και τα ενδιαφέροντά σου. Τρίτο βήμα είναι η διατήρηση συνεπούς παρουσίας. Είναι σημαντικό να δημοσιεύεις περιεχόμενο τακτικά και να διατηρείς μια συνεπής παρουσία στο Instagram. Αυτό ενισχύει το δεσμό σου με τους ακολούθους σου και βοηθά να προσελκύσεις νέο κοινό. Τέταρτο βήμα είναι η διαδραστικότητα και η αλληλεπίδραση. Επικοινώνησε με τους ακολούθους σου απαντώντας στα σχόλια και αλληλεπίδρασε μαζί τους. Αυτό δημιουργεί ένα δεσμό εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης με το κοινό σου. Χρησιμοποίησε hashtag, τα κατάλληλα φυσικά hashtag με το περιεχόμενό σου. Και κάνει συνεργασίες και δίκτυό σου. Συνεργάσου με άλλους χρήστες του Instagram και επαγγελματίες του χώρου σου για να διευρύνεις την κοινότητά σου και να επεκτείνεις τον κύκλο των ακολούθων. Με την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών και την προσαρμογή τους στις προσωπικές σου ανάγκες και ενδιαφέροντα, μπορείς να δημιουργήσεις ένα επιτυχημένο λογαριασμό στο Instagram που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σου. Μέσα από το λογαριασμό του στο Instagram, ο Paul Nicklin μοιράζεται συναρπαστικές φωτογραφίες και συγκλονιστικές ιστορίες από τις περιπέτειές του. Οι ακόλουθοί του αισθάνονται σαν να ταξιδεύουν μαζί του, μέσα από τα μάτια του και το φακό του. Το Instagram λειτουργεί σαν ένα εργαλείο προώθησης για το έργο του Nicklin, καθώς οι φωτογραφίες και ιστορίες που καταφέρουν να φτάσουν σε εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή μπορεί να επικοινωνήσει με το κοινό του, να εμπνεύσει τους ανθρώπους, να αγαπήσουν και να προστατεύσουν τη φύση και να δημιουργήσει μια κοινότητα που μοιράζεται το πάθος για τον πλανήτη μας. Προσπάθησε να κάνεις και εσύ το ίδιο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν πραγματικά δεν αγαπάς κάτι πολύ, τότε μην προσπαθείς να το προωθήσεις μέσω του Instagram. Φτιάξε ένα λογαριασμό που πραγματικά θα πρεσβεύει κάτι που αγαπάς και θα πέθαινες γι' αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά, σε φιλώ, σ' αγαπώ. Most important FedEx package we'll ever send.